Με την ακρίβεια να επιμένει και τις τιμές να εκτοξεύονται συνεχώς στα ύψη, οι περικοπές στα βασικά είδη είναι πλέον κομμάτι της καθημερινότητας. Μία συνήθεια, ωστόσο, μοιάζει πως δεν κόβεται και τόσο εύκολα και δεν είναι άλλη από τον καφέ. Στην Ελλάδα, ο τζίρος σε οικιακή κατανάλωση και κατανάλωση εκτός σπιτιού εκτιμάται περίπου στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Η καθημερινή συνήθεια του καφέ για τους Έλληνες δεν επηρεάστηκε ούτε από τις αλλαγές και τους περιορισμούς που έφερε η πανδημία στην καθημερινότητα των καταναλωτών, καθώς ο καφές στο χέρι αντικατέστησε την καφετέρια. Ούτε όμως και από τις ανατιμήσεις το προηγούμενο διάστημα, αφού στα σούπερ μάρκετ ενισχύθηκε η αγορά προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας ως μια φθηνότερη επιλογή για να μην περιοριστεί η κατανάλωση. Αποδεικνύεται ότι οι καταναλωτές, αν και έχουν περιορίσει την αγορά του καφέ, παραμένουν προσκολλημένοι σε αυτή. Κάπως έτσι, οι καφετέριες της χώρας παραμένουν μέχρι και σήμερα γεμάτες. Σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας της Ελληνικής Ένωσης Καφέ, το 56% των Ελλήνων πίνει καφέ στο σπίτι, το 25% στον χώρο που εργάζεται, ενώ σε ποσοστό 18% των καταναλωτών πίνει καφέ εκτός σπιτιού ή εργασίας σε κάποιο μαγαζί ή στο χέρι. Η δαπάνη για καφέ στο σπίτι αντιστοιχεί περίπου στο 11% της αντίστοιχης σε καταστήματα καφέ. Περισσότεροι από 8 στους 10 καταναλώνουν καφέ σε καθημερινή βάση. 1 στους 2 πάνω από μία φορά την ημέρα. Ακόμη και εκείνοι που δεν πίνουν, σε ποσοστό 66%, εφοδιάζουν με καφέ το νοικοκυριό τους. Όσο για το είδος του καφέ, ο ελληνικός παραμένει πρώτος στις προτιμήσεις, αν και χάνει φίλους τα τελευταία χρόνια και ακολουθούν ο στιγμιαίος καφέ, ο εσπρέσο με τα προϊόντα σε μορφή κάψουλας για το σπίτι να κατέχουν ήδη το 10% της αγοράς στα σούπερ μάρκετ. Τελευταίος, ο καφές φίλτρου. Έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών δείχνει ότι 1 στους 2 καταναλωτές διαθέτει στο σπίτι του μηχανή για εσπρέσο με κάψουλες, με τον Φρέντο Εσπρέσο να βρίσκεται πρώτος στις προτιμήσεις στην εκτός σπιτιού κατανάλωση, ενώ σχεδόν 3 στους 10, δηλαδή το 27% των καταναλωτών, επιλέγουν φραπέ για το σπίτι. Συνολικά, η αξία σε τιμές λιανικής της αγοράς καφέ στην Ελλάδα υπολογίζεται σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών της αγοράς σε 4 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων άνω των 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ αφορούν την επιτόπια κατανάλωση στα καταστήματα καφεστίασης και τα take-away, ενώ τα περίπου 300 με 350 εκατομμύρια ευρώ είναι ο τζίρος των πωλήσεων στα σούπερ μάρκετ.